ήταν δραματική. Συνάμα όμως και απόλυτα συνηθισμένη, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καθημερινή ή για ημέρα αργίας, η σημερινή εικόνα στο κέντρο της πόλης. Στον άξονα από τη Λεωφόρο Δοδόνης μετά τον κόμβο με την Κενάν Μεσαρέ μέχρι το Παραλίμνιο. Με δεκάδες δίπλο παρκαρισμένα γιοταχή και φορτοταξί να προκαλούν κυκλοφοριακό χάος. Στις 11 το πρωί ο φακός του Ιωάννη Νατιβή κατέγραψε μια καθημερινή σκηνή από τον κεντρικό άξονα της πόλης που αυτές τις ημέρες λόγω και της αυξημένης επισκεψιμότητας παρουσιάζει μεγάλη κίνηση οχημάτων. Από την αρχή της Δοδόνης μέχρι και το τέρμα της Αβέροφ στη συμβολή της με τη Γιωσέφ Ελιγιά στα όρια του εργατικού κέντρου μετρήσαμε 32 διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και δύο οχήματα του Δήμου Ιωαννητών, σταθμευμένα μπροστά από το διοικητήριο της 8 μηχανοποιημένη ταξιαρχία. ταξιαρχίας. Επίσης όμως αρκετά φορτοταξί και βανάκια που μεταφέρουν υλικά και προϊόντα τροφοδοσία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο. Ειδικά ο άξονα τη Αβέροφ τι ώρε αιχμή είναι αδιάβατο ακόμη και για τα δίκυκλα που βρίσκονται εγκλωβισμένα ανάμεσα σε διπλοπαρκαρισμένα οχήματα την ίδια στιγμή που στην κάθοδο προ το παραλίμνιο κινούνται τουριστικά λεωφορεία και στην άνοδο λεωφορεία του αστικού κτέλ. Είναι προφανέ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική φόρμουλα και στο επίπεδο των ελέγχων καθώ η νοοτροπία των οδηγών είναι σαφέ πω δεν αλλάζει εύκολα ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Επίσης θα πρέπει να ελέγχετε αν τηρείτε το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων για τα φορτοταξί και αν οι κανόνες ισχύουν για όλους ή αν υπάρχουν εξαιρεσει όπως για παράδειγμα για την τροφοδοσία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία στην πλειονότητά τους δεν ανοίγουν από το πρωί αλλά από το μεσημέρι και έπειτα.